Όταν φωνάζαμε εσάς συνδικαλιστές ότι με αυτή την τακτική απαξιώνει το επάγγελμά μας, δεν το φωνάζαμε τυχαία. Το φωνάζαμε γιατί όταν ο κόσμος εμπεδώσει ότι έγινε μια ληστεία, έγινε άλλη μια κλοπή, έγινε άλλη μια διάρρηξη, τι να πάω να κάνω να πάω στην αστυνομία, τι θα μου κάνει η αστυνομία, έτσι εμείς δεν μπορούσαμε να λειτουργήσουμε. Φοβόσαστε και την κριτική. Δηλαδή, προσέξτε. Οι συνάδελφοι μου. Η κριτική που θα γίνει θα είναι ή αυστηρή γιατί δεν κάνετε τη δουλειά σας, ή αυστηρή γιατί δείχνετε υπερβάλλοντα. Και όταν κάναμε τη δουλειά μας, όταν κάποιοι φωνάζανε, εμείς είμαστε πάλι στην εξωγωνία. Το γεγονός ότι έχετε γίνει και εσείς 500 κομμάτια, τώρα, κύριε Λιακόπουλε. Δεν έχουμε γίνει 500 κομμάτια. Εδώ σε εκλογές σας παίζετε ξύλο. Όχι εσείς. Όχι. Ακούστε με λίγο τώρα. Εδώ σε εκλογές παίζετε ξύλο. Κάποιοι έχουν τις ευθύνες διότι φέρανε τα εσωτερικά προβλήματα, τα εκλογικά, τα συνδικαλιστικά, τα βγάλανε σε δημοσιότητα και δεν υπάρχει λόγος. Και δεύτερον, μήπως δεν ο κομματισμός μέσα στην αστυνομία. Δεν υπάρχει κομματισμός στην αστυνομία. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Κάποιοι θέλουν να. Ακούστε με λίγο. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Συνδικαλιστές σας ήταν υποψήφοι βουλευτές. Είτε με τη Νέα Δημοκρατία, είτε με τον Πασόκ, είτε με τον Λαϊκό Ορθόδοξο Σαγερμό. Ακούστε με, δεν ήταν κανένα. Απόστρατο. Απόστρατο. Είσαστε οι οποίοι έχουν κάθε δικαίωμα. Απόστρατο. Εσείς δεν έχετε κανένα να τους ασπίσουν μέσα. Απόστρατο. Ακούστε με λίγο τώρα. Δεν τα μπερδεύουμε. Ξέρετε τι κάνουμε τώρα, κύριε Παπαδάκη, αυτό που κατηγορούσαμε προηγουμένως, τα βάζουμε όλα σε. Το κάνουμε τώρα. Απόστρατοι είσαστε και κάθε απόστρατος. Όχι ο συνδικαλισμός. Συνδικαλισμό πρέπει να έχετε. Αλλά μήπως ο κομματικός συνδικαλισμός. Δεν υπάρχει κομματικός συνδικαλισμός. Ξέρετε, άλλο το να παλεύεις για το κόμμα μέσα στην αστυνομία και άλλο να παλεύεις για τα δικαιώματα. Υπάρχει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Μπαίνουμε όλοι με αλφαβητική σειρά. Αφού ο Πασόκος θα ψηφίσει Πασόκο, δεν είναι έτσι. Αυτό θέλετε να το περάσετε. Όχι, κύριε Βελόπουλε, δεν είναι έτσι. Μακάρι να μην είναι έτσι. Μακάρι να μην είναι και θα συνεχίσουμε. Κύριε Βελόπουλε, δεν είναι το πρόβλημα του αστυνομικού καθ' αυτό. Δυο και μία παίρνει και το κόψαμε και το δώρο τώρα και όλα αυτά. Αλλά για μένα καταλάβατε ότι δεν είναι έτσι. Και στον κύριο Παπαδάκη πριν λίγους μήνες ότι το πρόβλημα δεν είναι να έχουμε 2.000 αστυνομικούς στα εξάρχεια, αλλά να τους έχουμε εκεί που υπάρχει εγκληματικότητα. Δεν ακούγε κανείς. Και θέλω να πω κάτι. Ο κύριος Χρυσοκοίδης, κύριε Παπαδάκη, έβγαλε 2.000 άτομα. 2.000 άτομα του Δία, τη ομάδα Δία. Πέφτουν θύματα τέτοιων επιθέσεων εμπριστικών ή εμβοβιστικών. Αποζημιώνονται όχι και με το παραπάνω. Και πολίτες. Όλοι οι πολίτες οι οποίοι έχουν υποστεί. Τα παιδιά της να πάνε σε ένα. Μα και την Ελληνίδα. Άμα τα ξέρετε, δεν θα μπορούσαμε να διαδείξουμε. Το γάι, όχι, τίποτα. Ούτε γάι, ούτε ποτέ. Είναι αυτό που είπα, κύριε Παδάκη, ότι αν η κυρία Κουρκούτα λεγόταν Κουρκούτεβα και το λέω έτσι με. Όχι μάλιστα το φανική διάθεση, με τραγική διάθεση. Άκουσε με λίγο. Θέλω να ακούσει. Θέλω να με ακούσει. Δεν το καταλαβαίνω. Θεωρώ ότι υπάρχει ελληνοφοβία. Θεωρώ ότι υπάρχει ελληνοφοβία. Και φοβίζουμε τον Έλληνα ή την Έλληνα. Επειδή είναι Ελληνίδα, επειδή είναι. Φτάσαμε στο άλλο άκρο, αυτό σου λέω. Μετά. Ότι όταν είσαι Έλληνα πρέπει να πα στα δικαστήρια 6 χρόνια. Αν είσαι ξένο από τον φόβο του ρατσισμού, τρέχει πολύ τέτοιο προστατευτικό. Ήρθε κανένα να σα. Για μένα είναι μια ελληνική. Κυρία Κουρκούτα, ήρθε κανένα να σα δει. Ήρθε κανένα, κυρία Κουρκούτα, να σα δει. Όχι, κανένα δεν ήρθε. Αυτό είναι. Ούτε καν απαντηθούσα του. Κανένα δεν έχει έρθει να δει αυτή τη γυναίκα να ενδιαφερθεί. Για δεν είναι ρατσισμό σε έναν τον Ελληνικό. Δεν το ήξερε κανείς, εσύ το ήξερε. Το ήξερα δημοσιογραφικά, το είχε στην κομμωτηρία. Προφανώς για επικοινωνιακούς λόγους, Γιώργο, η αστυνομία δεν είχε δώσει στην δημοσιότητα τη γυναίκα αυτή. Είχε χτυπηθεί πάρα πολύ σοβαρά τότε. Δεν ξέρω αν φταίει η αστυνομία. Δεν ξέρω αν φταίει μόνο η αστυνομία. Εμείς πάντως δεν το γνωρίζαμε. Εμείς. Πάντως. Η αστυνομία φταίει μισό λεπτό. Εδώ είναι ένα θέμα. Δεν τι κάνουμε. Αν ήταν εξτρέμη και η αστυνομία. Ούτε βασινόμη και Γιακόπουλε. Θα τρέχαν όλα τα καμένα να πούνε από παράπλευρη απώλεια η γυναίκα, η ξένη, έπατε ζημιά. Η πυρέτρια καθαρίστε και καλά τα κάνουν. Εγώ λοιπόν νιώθω την ανάγκη. Επειδή τελειώνει. Επειδή τελειώνει. Ξέρετε καλά ότι είναι γιατί κανείς δεν το ήξερε. Ο χρόνος του δορυφορικού, αν μου επιτρέπετε, επειδή τελειώνει ο χρόνος του δορυφορικού, κυρία Κουρκούτα, θα γίνετε πρόσωπο της επικαιρότητας σήμερα, είναι σίγουρο. Και αυτό οφείλεται στον άνθρωπο που είναι δίπλα σας και όχι σε εμάς. Γιατί ο Βασίλης ο Χίτος είναι εκεί, ο οποίος επέμενε τον κύριο Χρυσοκοίδη να πάει να τη δει το μεσημέρι την κυρία Κουρκούτα. Εγώ περιμένω τον υπουργό. Δεν κατάλαβα, κύριε Παπαδάκη, πώς έπεσα κάτω. Δεν κατάλαβα. Περιμένω τον υπουργό να πάει όπως πήγε στο Χιλιανό, στον Πακιστανό και σε οποιοδήποτε. 76 χρονών γυναίκα. 76 κυρία Κουρκούτα. Μάνα μας μπορεί να είναι, παιδιά. Μισό λεπτό. Μπορεί να είναι η μητέρα μου. Μπορεί να είναι η μητέρα μου αυτή η γυναίκα. Δεν κατάλαβα. Επειδή είναι Ελληνίδα, πήγαινε η μητέρα μου να πάει ο υπουργός το μεσημέρι, ο κ. Στρατούλης και εγώ να πάμε να τη δούμε τη γυναίκα. Φυσικά, και αλλά η πολιτεία να σταθεί δίπλα. Βεβαίως, γιατί η γυναίκα χτύπησε. Να τη δώσει γιατί η γυναίκα χτύπησε και χτύπησε άδικα. Όχι γιατί, είναι, όχι γιατί είναι μετανάστρια η Ελληνίδα. Όχι.
Δεν υπάρχει φιλή σε αυτά τα ζητήματα. Πάνω απ' όλα είναι ο ανθρωπισμό, κύριε Μελόπουλε. Γι' αυτό κάνετε μεγάλο λάθο να ξεχωρίζετε. Ο ανθρωπισμό και μετανάστη. Άνθρωποι είμαστε. Ο κύριο Μελόπουλε, παρακαλώ. Μετά ότι η άσκηση αυτή επιχάρτου και αυτά που λέμε να εφαρμοστούν. Ερώτηση θέλω να κάνω όμω. Τα κράνη που αγόρασαν οι άνθρωποι, οι αστυνομικοί, θα τα αποζημιώσει η υπηρεσία του ή θα τα πληρώσει από την τσέπη του. Και αν έχετε πάρει κράνη από τα ΜΑΤ. Δηλαδή, αν οι άνθρωποι αυτοί πήραν κράνη των ΜΑΤ για να τα χρησιμοποιήσουν. Γιατί αυτή καταγγελία έχω. Παρακαλώ. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ ειλικρινά. Είναι μια προσπάθεια η οποία άρχισε από χθες. Ας τη στηρίξουμε. Δεν διαφωνώ. Να αρχίσουμε να την απαξιώνουμε πριν τη λειτουργία της. Άλλο ρώτησα εγώ. Θα πληρωθούν. Σε 10 μέρες δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Περιμένουμε και ορισμένα εφόδια ακόμη που έχουμε παραγγείλει και έρχονται από το εξωτερικό. Οι Έλληνες αστυνομικοί θα πρέπει, αντί να απαξιώνουμε αυτή τη νέα δράση από την πρώτη μέρα που αρχίζει και εφαρμόζεται, να τη στηρίξουμε. Μήπως δεν καταλάβατε το ερώτημά μου. Επισημάνουμε, διότι ίσως είναι από τους ελάχιστους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα που ακόμα προσφέρουν και τα ιδιωτικά τους μέσα για να στηρίξουν την προσπάθεια. Η ερώτηση είναι άλλη. Η ερώτηση είναι, αυτοί που πλήρωσαν και από την τσέπη τους για να πάρουν ένα κράνος, θα αποζημιωθούν από την πολιτεία, ναι ή όχι? Επιτρέψτε μας, κύριε Βιλόπουλε, να ενδιαφερόμαστε και εμείς για τους αστυνομικούς και τους συναδέλφους μας, τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό. Εντάξει, ως βουλευτής έχω το δικαίωμα να ρωτήσω τον αρχηγό αστυνομίας, αν δεν κάνω λάθος. Εσύ δεν μου το επιτρέπετε γι' αυτό. Εγώ άλλο ρωτάω. Αν θέλετε να μου απαντήσετε, πέστε, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω ότι δυσκολεύεστε να απαντήσετε. Εφοδιάζονται σταδιακά και σε 10 μέρες θα έχουν τα κράνη τα οποία. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Μιλάμε για ένα μικρό αριθμό που έχει τα δικά του κράνη. Ο κ. Στρατούλης, παρακαλώ. Θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Αρχηγέ, την Παρασκευή από μια μεγάλη αλυσίδα καφετεριών στην Αθήνα, μπορώ να πω και το όνομα, Via Via. Απολύθηκε μία εργαζόμενη, νεαρή εργαζόμενη, πήγε να πάρει μαζί με τους συνδικαλιστές του σωματείου του την αποζημίωση από τον εργοδότη και τους έβγαλε πιστόλι και τους απείλησε. Πήγαν στο αστυνομικό τμήμα της Ακρόπολης, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, όπου οι αστυνομικοί τους απέτρεψαν να κάνουν μήνυση στον εργοδότη για να μην μπλέξουν. Το ίδιο βράδυ η κοπελιά πήγε σπίτι της να κοιμηθεί, την έπιασαν οι μπράβοι στο ξύλο, την τζάκισαν στο ξύλο. Και με αναισθητικό έμεινε 10 ώρες κάτω, ανέστητη, έξω από το σπίτι της όλο το βράδυ και τη βρήκε κάποιος το πρωί, της έριξε λίγο νερό, τη συνέφερε, την πήγε στο νοσοκομείο. Έχει γίνει μέγα θέμα. Γιατί είναι μέθοδοι μαφίας και μέθοδοι Far West που δεν έχουν συνηθιστεί στη χώρα μας από εργοδότες ή μπράβους τους εναντίον συνδικαλιστών και εργαζομένων. Έχει ερευνηθεί το ζήτημα. Έχουν αναζητηθεί ευθύνες στο αστυνομικό τμήμα που άμεσα δεν επιλήφθηκε το θέματος όταν έχει βγει πιστόλι από αφεντικό απέναντι στις συνδικαλιστές και όταν έχει χτυπηθεί εργαζόμενοι. Όχι, δεν μπορεί να μην το ξέρουν. Έχει παίξει τρεις μέρες το θέμα. Έχουν γίνει δηλώσεις από κόμματα, από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο αρχηγός δεν μπορεί να τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό γεγονός, κύριε Βελόπουλε, για να μην το ξέρει ο αρχηγός αυτό το πράγμα. Είναι πρώτη είδηση στην εκπαίδευση. Ένας Έλληνας αστυνομικός που παίρνει 3,60 στην κυριολεξία και που έρχεται ο μάγκας της περιοχής και του λέει: «Έλα εδώ, ρε Γιώργο, τι κάθεσαι ρε με 3,60. Αν σου δώσω εγώ, να μου πείτε, εμείς δεν θέλουμε ανθρώπους με χαλαρή συνείδηση. Ναι, αλλά δεν θέλετε και ανθρώπους με άδειο στομάχι, αρχηγέ». Υπάρχουν και, υπάρχουν και αυτοί το που αίσθημα ασφαλείας, το είπαμε και πριν, δεν έχει να κάνει μόνο με το πόσο καλά κάνει τη δουλειά της η αστυνομία κατά του κοινού εγκλήματος. Αυτό είναι μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι η εξής. Όσο και καλή αστυνομία να έχει αύριο κάποιος, αν δεν έχει δουλειά και δεν έχει μεροκάματο, αν έχει μειωμένο μισθό, αν η σύνταξή του είναι μόνο 360 ευρώ, αν δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, και αν τα παιδιά του δεν έχουν κάποια κόμματα, αισθάνεται τη μεγαλύτερη δυνατή ανασφάλεια. Καταλάβατε. Άρα είναι και ζήτημα πολιτικών, τις οποίες δυστυχώς υποστηρίζεται, κύριε Βελόπουλε, της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για μείωση των μισθών, για μείωση των δώρων, για πάγωμα των προσλήψεων και για πάγωμα των επενδύσεων. Καταλάβατε, είναι πολιτικές που στην οποία η αστυνομία κάνει τη δουλειά της.